όχι απλώς χαρά, κάτι παραπάνω, πώς να το περιγράψω, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή που κάνω αυτό το πράγμα εδώ σε αυτό το νησί. Ένιωσα πολύ μεγάλη ικανοποίηση από την οργάνωση που ήταν άψογη. Η μόνη μόδα η οποία πηγαίνει μπροστά την Ελλάδα είναι ο αθλητισμός και τα σπορ που ενώνουν τον κόσμο και τον ενώνουν με τη φύση. Όλα όπως πρέπει για ένα οργανωμένο και επίσημο τριάθλο. Μέσα στον αθλητισμό υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που πια έχουν κάνει στροφή στον αθλητισμό και αυτές οι πρωτοβουλίες βοηθάνε και να ξεδίνουν και συγχαρητήρια σε όλη αυτήν την ειδική πρωτοβουλία. Μπράβο και πάλι μπράβο. Πάλι υπέροχο, όπως ήταν και πέρσι η πρώτη φορά. Ελπίζω να γίνει θεσμός. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το επίπεδο προπόνησης που έχει κάνει κάποιο, αν τρέχει το μισό ή το έντρα, θα μοιράσει σωστά τις δυνάμεις του, ώστε στο τελευταίο σκέλος το τρέξιμο να έχει δυνάμεις να τερματίσει δυνατά, χωρίς να είναι καταβεβλημένος. Αυτό που κρατάω σαν εικόνα από το σημερινό αγώνα, που σε κάθε στροφή στα βουνά υπήρχαν εθελοντές με κόκκινες σημαίες να μας προειδοποιούν. Σε πολλά σημεία υπήρχαν άνθρωποι να μας δώσουν νερό με χαμόγελο και διάθεση. Όταν περνούσαμε μέσα από το νησί να τρέχουμε, όλος ο κόσμος επιθυμούσε και ήταν κοντά μας. Ανάμεσα από το καφενεία, όλοι ήταν σχεδόν όρθιοι και χειροκροτούσαν. Παιδιά, αυτό που έζησα φέτος στα 59 μου χρόνια στις Πέτσες δεν το έχω ξαναζήσει. Μεγαλύτερη συμμετοχή από υπερδιπλάσια από πέρυσι. Εξαιρετικός αγώνας. Οι Πέτσες είναι ένα πανέμορφο νησί, είναι πολύ κοντά στην Αθήνα και καταλαβαίνετε ότι είναι και πόλος έλξης εκτός από τον αγώνα να συνδυάσουν και μια πολύ καλή παραμονή. Οι εθελοντές οι οποίοι πάνω από 6 ώρες για να συμβάλλουν σε όλη αυτή την προσπάθεια των αθλητών ήταν πραγματικά ένα από τα σημεία που μας κερδίζει σε αυτή τη διοργάνωση. Και όλα αυτά με μότο το F αγωνίζεστε, νίκη είναι η συμμετοχή, του win is to participate.